Τι είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Φανταστείτε πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος σήμερα αν έλειπε η Ελλάδα από το χάρτη. Σε αυτή τη γη γεννήθηκαν και περπάτησαν άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο. Σε αυτή τη γη το φως είναι αλλιώς. Σε αυτή τη γη το πνεύμα εξυψώνεται, δημιουργεί και η ψυχή χορταίνει. Αυτή η γη είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μου. Αυτό το ταξίδι σήμερα και αύριο είναι για μένα διαφορετικό. Είναι μια επιστροφή στον τόπο που μεγάλωσα και αγάπησα πάρα πολύ, την Καβάλα. Είναι μια αφορμή για να δω την πόλη μου με άλλα μάτια πια και να μοιραστώ αυτή τη βόλτα μαζί σας. Μια βόλτα σε μέρη με αναμνήσεις, με γέλια, με δάκρυα, αλλά και αγαπημένους ανθρώπους. Η ίδια θάλασσα που ατένιζα τότε και αγωνιούσα να ξεκινήσω το ταξίδι της δικής μου ζωής, πόσο διαφορετική μοιάζει σήμερα. Σαν κύματα τα χρόνια με γύρισαν πίσω εδώ, για να περιηγηθούμε μαζί στην Καβάλα που αγαπώ. Στη δική μου Καβάλα, με την πλούσια ιστορία, αυτό το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Την Καβάλα με την αυθεντική ομορφιά και τα ίχνη των αιώνων και των διαφορετικών πολιτισμών ακόμη ζωντανά. Αυτή τη βόλτα στις αναμνήσεις, το χθες αλλά και το σήμερα της Καβάλας, διάλεξα να το κάνω με μια πολύ καλή μου φίλη και τεμέτερον, τη Μελίνα Ασλανίδου. Ήρθα εδώ λοιπόν στην πλατεία Ομονίας να συναντήσω τη φίλη μου τη Δέσποινα. Πλατεία Ομονίας έχει και στην Καβάλα, ε! Σε ποιον μιλάς? Σε ποιο μιλάς? Πού είσαι? Σε ποιο μιλάς? Πού είσαι, αγόρι? Σε έβρα στην πόλη μου? Ναι! Πόσες φορές το έχουμε κουβεντιάσει και τώρα είναι πραγματικότητα, αλήθεια και το ζούμε. Για να δω τι παπούτσια φοράς. Τα καλύτερα. Α, έχουν και γκλίτερ επάνω. Θα σου χρειαστούν απόλυτα γιατί θα πάμε μέχρι το κάστρο τώρα και το γκλίτερ είναι απαραίτητο. Ναι, περπατώντας το κουπάς. Ρε, η δούλα μου, να σε πάω. Έλα, να σε πάω, να σου δείξω εδώ τα μέρη μου. Στην κορυφή της Χερσονήσου της Παναγίας δεσπόζει η Ακρόπολη της Καβάλας, το κάστρο. Χτίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της το 1ο τέταρτο του 15ου αιώνα μετά Χριστόν. Προορισμός του οχύρου ήταν ο έλεγχος και η προστασία του κέριου περάσματος της Εγνατίας Οδού. Τώρα σου χαρίζει μια πανοραμική εικόνα του λιμανιού και του κόλπου της πόλης και φυσικά μια πολύ ωραία βόλτα. Καβάλα είχες έρθει ποτέ? Ναι, πολλές φορές. Γιατί είσαι κοντοχωριανή μας, από τα Γιαννιτσά. Ναι, αγάπη μου, έχω έρθει πολλές φορές και έχω τραγουδήσει μια-δυο φορές. Σ' αρέσει η πόλη μας? Μ' αρέσει πάρα πολύ, Δέσποινα. Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Δεν την ξέρω όμως τόσο καλά. Τώρα θα τη μάθω μαζί σου. Καλά, παντού θα σε πάω. Προς το παρόν θέλω να σε ξεναγήσω εδώ στο πανέμορφο κάστρο που είναι το στολίδι της πόλης μου.
να το δεις μέσα και έξω καλά, να το εμπεδώσεις. Το έχω εμπεδώσει. Έχω μάθει και την ιστορία του. Ωραία, πες μου λοιπόν, παιδί μου, Μελίνα. Ναι. Θα σας μιλάω στην κόρη μου. Πότε χτίζεται το κάστρο στην Καβάλα? Πάρα πολύ παλιά. Α, μπράβο. Από μένα είναι ναι, πέρασες. Μελίνα, είμαστε εδώ με τον δήμαρχό μας, Γιάννη Μαθρέμα Καβαλιώτης, και φαντάσου, δεν είναι πόντιος. Πώς έγινε αυτό, παιδί? Δεν ξέρω, να μας εξηγήσει εδώ. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Είμαι Θρακιώτης, από την Ανατολική Θράκη. Υπέροχη και η Θράκη μας. Ναι, και πρόσφυγας, όπως οι περισσότεροι εδώ, είμαστε πρόσφυγες είτε από την Ανατολική Θράκη, είτε από τη Μικρά Ασία, είτε πόντι. Αυτό το κάστρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που είναι το στολίδι εδώ της πόλης μας, πότε ακριβώς γίνεται? Το κάστρο αυτό χτίζεται σε πρώτη φάση στην περίοδο του Βυζαντίου και καταστρέφεται από τους Οθωμανούς το 1391, όπου καταλαμβάνουν την πόλη. Και ξαναχτίζεται πάλι επάνω στα ερείπια του παλαιού κάστρου το 1425 και λειτουργεί ως κάστρο, δηλαδή ως μια αμυντική περιοχή, μέχρι τον 19ο αιώνα, δηλαδή μέχρι τις αρχές του 1800. Η πόλη τότε, η παλιά πόλη, αυτή ήταν η μορφή που είχε η Καβάλα, ναι, ναι. Η Νεάπολη, Χριστούπολη, που αλλάζει ονόματα μέσα στον χρόνο. Εδώ ήταν η, ναι, ζωή. Ναι. Η πόλη μέχρι το 1830 περίπου είναι μέσα εντός στο τυχόν, δηλαδή στη Χερσόνησο της Παναγίας. Μετά από εκεί και πέρα οι Οθωμανοί δίνουν άδεια και αρχίζουν να κτίζονται τα πρώτα σπίτια εκτός τυχών, διότι ήδη δεν χωρούσε ο πληθυσμός. Δήμαρχε στο σήμερα λοιπόν, 2021. Περιμένοντας το 2022 με μεγάλη αισιοδοξία. Τι είναι το κάστρο για την πόλη μας? Το κάστρο, πέρα από μια αρχαιολογική περιοχή που έχει ενδιαφέρον να τη δει κάποιος και να θαυμάσει και την ωραία θέα που έχει από εδώ η πόλη, γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Είτε είναι θεατρικές, είτε είναι μουσικές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σας έχω καλέσει. Καλώς για να σας έρθουμε. Αυτό θα έλεγα τώρα. Καλώς να σας έρθουμε. Όχι, και λίγο έτσι, και πάτησε και λίγο το πόδι μου στο θέατρο και στο τραγούδι και δεν, ποτέ. Δεν έχετε έρθει ποτέ, έχετε τραγουδήσει εδώ? Όχι. Είδατε λοιπόν. Νομίζω ότι έχεις προτεραιότητα και μετά θα έρθω κι εγώ. Δεν μοιράζει. Και μαζί να έρθουμε, δεν με πειράζει. Και μαζί είναι ακόμα καλύτερα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το κάστρο βρίσκεται η παλιά πόλη, η Παναγία όπως αποκαλείται. Η φυσιογνωμία της έχει αλλάξει πολύ από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα και είναι φυσικό, καθώς φιλοξένησε Βυζαντινούς, Οθωμανούς, πρόσφυγες και συνεχίζει να αποτελεί μια ζωντανή γειτονιά. Έλα, θα περπατήσω και λίγο μες στην παλιά την πόλη. Στην Παναγιά. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ όλη η περιοχή. Και κοίτα τι ωραία που τα έχουν φτιαγμένα, αυτά. Πολύ εμπνευσμένο. Εδώ ερχόσουν μικροί δέσποινα. Εδώ μέσα, όχι για να είμαι ειλικρινής, μέχρι το κάστρο είχα ανέβει κάποιες φορές και πολλές φορές πήγαινα μέχρι το Μεχμεταλή, το σπίτι του εκεί. Εδώ και το σπίτι του Μοχάμετ Άλι, του μετέπειτα θεμελιωτή της Αιγυπτιακής δυναστείας. Το άγαλμά του στην ομώνυμη πλατεία αντικρίζει το σπίτι, καθώς ο συμβολισμός λέει ότι γυρίζει από τη μάχη για να ξεκουραστεί. Το κονάκι του λειτουργεί ως μουσείο και μία ξενάγηση στο εσωτερικό σε μεταφέρει στην Καβάλα του 18ου αιώνα. Στην Καβάλα άλλωστε γεννήθηκε και έζησε μέχρι την ηλικία των 30 χρόνων του. Όταν χτίστηκε, ήταν το μεγαλύτερο σπίτι στην πόλη και στην πιο εντυπωσιακή θέση της Χερσονήσου.
Θεωρείται μάλιστα ένα από τα λαμπρότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα στην Ελλάδα. Έλα, Μελίνα μου. Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι του Μουχάμετ Άλι. Αυτό το άγαλμα το βλέπεις. Ναι. Υπάρχει και το αντίστοιχο στην οικία του στην Αίγυπτο. Και εκεί είναι με το σπαθί πάνω. Εδώ είναι με το σπαθί μέσα. Εδώ. Επιστρέφει πια στο σπίτι του, οπότε το βάζει μέσα το σπαθί. Οθωμανός που υπήρξε πολύ μεγάλος ηγέτης στην Αίγυπτο. Και αυτό είναι το σπίτι του. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Μπορείτε να προχωρήσετε επάνω. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κοίταξε, Μελίνα μου, ήρθε εδώ η Ισμήνη, η οποία φαίνεται σαν να είναι αυτή τη στιγμή πρώτη γυμνασίου, αλλά η Ισμήνη είναι ιστορικός. Και η Ισμήνη είναι ο ειδήμων άνθρωπος να μας μιλήσει γι' αυτό το πολύ καλέσθητο κατά τα άλλα. Πρέπει να συμφωνήσει ότι είχε ο Μοχάμετ Άλι γούστο, δεν είχε. Είχε γούστο, κοίτα, είχε. Το σπίτι, πότε χτίστηκε θα μας το πει Ισμήνη, αλλά μέχρι και σήμερα είναι φανταστικό. Είναι ένα από τα πιο εξέχοντα παραδείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα στην Ελλάδα. Και μαρτυρά την πολυπολιτισμικότητα της πόλης. Τα χρόνια που έζησε ο Μοχάμετ Άλι, η Καβάλα πραγματικά ήταν ένα κέντρο πολυπολιτισμικό. Διάφορες εθνότητες βρίσκονταν εδώ και λατρεύονταν διάφοροι θεοί. Ο Μοχάμετ Άλι ήταν μέρος της Οθωμανικής κοινότητας της Καβάλας, η οποία συνυπήρχε αρμονικά μαζί με την ελληνική, τη χριστιανική δηλαδή, αλλά και την εβραϊκή. Γεννήθηκε στην Καβάλα. Γεννήθηκε σωστά στην Καβάλα το 1769 και έζησε εδώ μέχρι τα 30 του χρόνια. Μέχρι που ο Σουλτάνος της Κωνσταντινούπολης τον κάλεσε σαν στρατηγό του με το στράτευμά του να πάει στην Αίγυπτο και να αντιμετωπίσει τα στρατεύματα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, που εκείνα τα χρόνια είχαν εξαπλωθεί προς την Ανατολή και απειλούσαν τις κτίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Αίγυπτο. Έμελε να γίνει ο αντιβασιλέας αρχικά και έπειτα ο βασιλέας της Αιγύπτου και να ζήσει εκεί μέχρι και το τέλος της ζωής του, που ήρθε σε πολύ μεγάλη ηλικία, στα 80 του χρόνια. Δεν ξαναγύρισε δηλαδή εδώ. Παρότι η επιθυμία του ήταν να γυρίσει στη γενέτειρα πόλη του, να βρει εδώ την ηρεμία και να πεθάνει στον τόπο που τον γέννησε, δεν το κατάφερε ποτέ, καθώς έχασε αρκετά από τα αρσενικά παιδιά του και χρειάστηκε να κρατήσει την εξουσία μέχρι και το τέλος της ζωής του. Τι γίνεται το σπίτι όταν φεύγει ο Μοχάμετ Άλι από εδώ? Περνάει σε ποιους? Εγκαταλείπεται. 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 Και για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι να έρθει ξανά στο προσκήνιο η συμφωνία μεταξύ της Αιγύπτου με την κυρία Άννα Μισηριάν, η οποία ξεκίνησε την αναστήλωσή του, βρισκόταν στην αφάνεια. Το σπίτι αυτό τι χώρους έχει? Η Οθωμανική αρχιτεκτονική σημαίνει ότι είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες. Στο Χαρέμλικ, στους πιο ιδιωτικούς χώρους της οικογένειας, στους χώρους των γυναικών, στα δωμάτια, στο γυναικείο χαμάμ, στον γυναικονίτη αλλιώς, και στο Σελάμλικ. Είχε γυναικείο χαμάμ εδώ μέσα? Και βέβαια. Ωραία, είδες. Καταπληκτικός ο Μοχάμετ. Μάλιστα. Το χαμάμ είναι ένας από τους πιο βασικούς χώρους σε μια παραδοσιακή Οθωμανική κατοικία. Ναι, αλλά θα πρέπει κανείς να είναι ένας χώρος που θα κυριαρχούσε το ανδρικό στοιχείο, όχι το γυναικείο. Και βέβαια, ναι, υπήρχαν γυναίκες, είχαν το μεγαλύτερο χρόνο και χώρο στο σπίτι, ενώ οι άντρες αναδεικνύονταν κυρίως στα δημόσια έργα. Και σώζονται σε καλή κατάσταση μέχρι σήμερα όλα αυτά που θα μας δείξεις? Σώζονται σε αρκετά καλή κατάσταση. Βέβαια, χρειάστηκε αποκατάσταση 4 χρόνων για να έρθει ξανά το σπίτι στη μορφή που το βλέπετε σήμερα. Πάμε να δούμε. Πάμε. Είναι σαν τζάκιο. Αλλά με κλειστό γύρω-γύρω. Καταλαβαίνεις. Αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Καβάλας είναι η Αλιεία,
Τα ψάρια αυθονούν, έχει την τρίτη μεγαλύτερη ιχθυόσκαλα στην Ελλάδα και φυσικά είναι βασικό προϊόν στη γαστρονομία της πόλης. Διάλεξα το παλιό καρνάγιο στη σκιά του κάστρου για να μαγειρέψουμε τι άλλο, σαρδέλες. Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Μπουμπού και σε σένα. Γιατί η Μπουμπού βαφτίστηκε βέβαια Θεοδώρα, αλλά το Μπουμπού είναι αυτό που είναι έτσι, ρε παιδί μου. Είναι σαν μπουμπούκι, γι' αυτό, κατάλαβες. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν ήμουν μικρή, σ' αγαπώ, ναι, μικρούλα. Νόμιζα ότι τα ψάρια είναι μόνο σαρδέλες και γάβρι εδώ στην Καβάλα. Τι είναι, μόνο σου κατέβαινε, ανέβαινε, κατέβαινε, ανέβαινε. Τι θα φάμε σήμερα, σαρδέλα, τι θα φάμε σήμερα, γάβρο. Γάβρο, σαρδέλα, γάβρο, σαρδέλα. Δεν θυμάμαι σε ποια ακριβώς ηλικία. Πρέπει να είχα φύγει από την Καβάλα. Πήγα Θεσσαλονίκη όταν είδα ένα μεγάλο ψάρι. Ανακάλυψες και τις τσιπούρες και τα μυλοκόπια. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια που το έχω ψάξει ιδιαίτερα με τη διατροφή, η σαρδέλα είναι από τα πιο ωφέλιμα ψάρια, πλούσια σε σίδηρο, πραγματικά. Και εδώ η Καβάλα φημίζεται. Και οικονομικό φαγητό. Βεβαίως. Και ωμέγα 3 λιπαρά. Πολύ. Και βοηθάει και στη χοληστερίνη. Και στο ασβέστιο. Μάλιστα. Και δείχνεται και για τα παιδάκια. Φάτε χωρίς πολλά αγκάθια. Χωρίς πολλά. Και στην Αθήνα έμαθα και τις παντρεμένες. Εδώ κάναμε τις πλακίες. Εδώ κάναμε την πεταλούδα. Α, πεταλούδα. Εδώ κάναμε την πεταλούδα. Βγάζουμε το κοκαλάκι το κεντρικό από το μέσο και κάναμε την πεταλούδα. Την πεταλούδα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε στο Καρνάγιο, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μέρη εδώ της πόλης μας. Εδώ είναι το νοσοκομείο των Καραβιών. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Ακριβώς. Σε αυτή λοιπόν την πόλη που είναι γεμάτη με τράτες, με ψαροκάικα, φέραμε την φρέσκια τη σαρδέλα για να μας φτιάξει η Μπουμπού. Σαρδέλες πλακί. Πλακί. Πάμε. Ρίχνουμε το λαδάκι μας. Βάζουμε το κρεμμυδάκι με το σκορδάκι. Πόσα το κρεμμύδια, πόσα σκόρδα. Σε 1 κιλό σαρδέλες. Βάζουμε 2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες και 2 σκορδάκια ολόκληρα μόνο για τη μυρωδιά. Τα σοτάρουμε για λίγο, να γυαλίσει το κρεμμύδι. Έχει γυαλίσει αρκετά το κρεμμυδάκι, μαράθηκε. Μάλιστα. Προσθέτουμε μία κόκκινη, μία πράσινη πιπεριά. Ψιλοκομμένες. Ναι, τέλεια. Πεινάω. Πεινάς, ε. Ωραία μυρωδιά. Αχ, το κορίτσι μου πεινάει. Ρίχνουμε φρέσκια ντοματούλα, περασμένη από τον τρίφτη. Έχεις τρίψει 2-3 ντομάτες. 2 ντομάτες για 1 κιλό σαρδέλα. Βλέπεις τι ωραίες γυναίκες έχει η Καβάλα. Κοίτα τη Μπουμπού. Βάζουμε λίγο αλατάκι. Μάλιστα. Και πιπεράκι. Να κάνει κοντράστ, να κάνει τον ουρανίσκο. Mm-hmm. Και συνεχίζουμε. Και πριν τη ρώτησε και μου είπε ότι πήγαινε στο 3ο γυμνάσιο Λύκειο Καβάλας, όπου πήγα και εγώ. Βεβαίως. Είναι έτοιμη η σύβρασή μας. Μάλιστα. Ρίχνουμε πολύ λίγο μαϊντανό. Α, λίγο. Και γιατί έκοψες ένα κήπο. Για το άλλο από πάνω, όταν θα μπει στο φούρνο. Για να κρατήσει τη φρεσκάδα του. Μάλιστα. Έτοιμο. Και τώρα. Τοποθετώ τη σύβραση που έχουμε κάνει με το κρεμμύδι, την πιπεριά, το μαϊντανό μας στη βάση. Καλή, πολύ ωραίο φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Βάζουμε τις σαρδέλες μας. Πώς χωμύρισαν οι πιπεριές, Παναγία μου. Αχ, είναι τέλειο. Σε ισιάδα. Α, έτσι. Είπαμε, είναι πεταλούδα. Έχουμε βγάλει το κεντρικό το κοκαλάκι. Ναι. Πώς να το ζητήσει έτσι και από το ψαρά, ε. Ναι, βεβαίως. Α, τα καθαρίζουν πια οι σαρδέλες, ναι, βέβαια. Έτσι. Ναι. Έχουμε βγάλει το κεντρικό το κοκαλάκι. Ναι. Και είναι όπως οι παντρεμένες που είπε η Δέσποινα, μόνο που οι παντρεμένες τις γεμίζουμε με μαϊντανό και τις ενώνουμε 2-2. Αχ, πόσα ξέρει. Είναι μία παραλλαγή. Άκουση, παιδί μου, να μαθαίνεις. Άκουση. Τώρα που θα πας στα Χανιά ξανά πίσω. Ναι. Γιατί ξέρεις, η Μπουμπού, η Μελίνα πιαζεί μόνιμα στα Χανιά. Τι ωραία. Βέβαια. Βάζουμε την υπόλοιπη σύβραση από πάνω. Α, το βάζω πάνω. Ναι, βέβαια, για να μην ξεροψηθεί το ψαράκι μας. Πεθαίνω για σαρδέλα, παιδιά. Τρελαίνομαι έτσι. Δεν έχω καλύτερο. Ωραία στεγή αυτή πάντως. Το μαϊντανό μας επάνω. Και εύκολη, πολύ. Πάρα πολύ εύκολη. Και πολύ καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Πανδεσία χρωμάτων. Καλοκαίρι. Το λαδάκι επάνω για να γυαλίσει. Αχα. Και τη ριγανίτσα μας. Το έχουμε ετοιμάσει, το ψήνουμε σε 180 βαθμούς για μισή ώρα στο φούρνο και καλή μας όρεξη. Να δούμε το έτοιμο, το έτοιμο. Βεβαίως.
Γιατί τώρα έχουμε και ένα έτοιμο. Τώρα θα φάμε. Τώρα θα φάμε. Έλα, πάρε πυρούνι. Παίξουμε τώρα. Ποια θα φάει πρώτη. Όχι, εγώ. Τέλος πάντων, έχει χάρη που είσαι καλεσμένο. Μαρτενιάν. Θα σε σερβίρω εγώ. Ναι, βέβαια. Καλά. Να μας σερβίρει. Να σας σερβίρω. Να μας σερβίρει, εντάξει. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια δοκιμή θα σας πείσει. Ορίστε. Καταπληκτικό. Μπράβο σου, που είναι πάρα πολύ ωραίες. Θα το κάνω κι εγώ. Φάτε σαρδέλες. Να είστε καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σας υπέροχα. Που είσαι τέλεια. Αγιάνε μου και μη τερνοκοπάσαι. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία επάρθε. Άντε πια. Καμάρα, το υδραγωγείο της Καβάλας. Το υδραγωγείο, όπως και το κάστρο, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία αυτής της πόλης. Δηλαδή, αν δεις αυτή την εικόνα, λες, είμαι στην Καβάλα, τελείωσε. Ωστόσο, αυτό το υδραγωγείο, ναι, αρχικά ήταν ρωμαϊκό, αλλά έρχεται μετά ο Ιμπραήμ, ο οποίος ήταν βεζίρης του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, με το όνομα. Έρχεται λοιπόν ο Ιμπραήμ. Ο γνωστός Σουλεϊμάν. Ο γνωστός Σουλεϊμάν. Έρχεται λοιπόν ο Ιμπραήμ εδώ και το τελειοποιεί, διότι όλη η περιοχή εκεί της παλιάς πόλης ήταν εξαιρετικά άνυδρη, πάνω σε ένα βράχο. Και γίνεται όλο αυτό το θαύμα, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία εδώ της πόλης μας. Πανέμορφη. Επίσης θέλω να σου πω και μια δεύτερη ιστορία. Για πες. Δεν τη γράφει το Wikipedia. Έψαξα λίγο. Λοιπόν, αυτό που δεν γράφει το Wikipedia είναι ότι, Μελινάκη, εδώ με έφερνε ο μπαμπάς μου βόλτα και εδώ έμαθα την προπαίδεια. Αλήθεια. Κάθε φορά δηλαδή που έρχομαι σε αυτό το σημείο, θυμάμαι τον πατέρα μου. 3-7, 3-8, 3-9. Και αν το πετύχει να με χαρτζηλίκωνε. Έτσι αλήθεια. Έμαθα την προπαίδεια, ναι. Παιδιά, θα μάθω, αλλά... Η Καβάλα υπήρξε μία πόλη με ιστορία, σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με το λιμάνι της κομβικό για το εμπόριο. Η Καβάλα όμως υπήρξε και ο τόπος που χιλιάδες πρόσφυγες προσπάθησαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, ξεριζωμένοι από την πατρίδα τους. Πρόσφατα άνοιξε ένα μουσείο που μέσα από τα κειμήλια που φιλοξενεί λέει τις προσωπικές ιστορίες δεκάδων προσφύγων. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που βρίσκομαι στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Γιατί και εγώ και η Μελίνα είμαστε απόγονοι προσφύγων από τη Μικρασία. Ελένη, μάθαμε ότι είσαι η ψυχή εδώ του μουσείου, οπότε θέλουμε να μας μιλήσεις για αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος έγινε με πολύ αγάπη και μεράκι. Επειδή είμαστε δεύτερης γενιάς, η οικογένειά μου, εγώ και ο σύζυγός μου, θέλαμε να αφήσουμε μία παρακαταθήκη στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Mm-hmm. Θεώρησα ότι έπρεπε αυτά που κάποια στιγμή βρήκα στα σκουπίδια, από εκεί ξεκίνησα. Στα σκουπίδια τι βρήκατε? Έπιπλα, μπαουλάκια, εικόνα. Και όταν είδα αυτό το πράγμα, είπα πρέπει να κάνω κάτι.
Και έτσι τα μάζεψα από το δρόμο και κάναμε την πρώτη μας προθήκη που φιλοξενεί όλα τα σκεφτικού περιεχομένου αντικείμενα. Και όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Πήγαινα σε ένα σπίτι, μου λέει έχω αυτό, έχω αυτό. Τι άλλο έχετε, μήπως λίγο το έψαχνα, ας πούμε. Για σένα όμως ήταν σημαντικό ότι σε αυτό το σπίτι που πήγαινες, η οικογένεια ήταν μια οικογένεια που ήρθε είτε με την ανταλλαγή είτε λίγο αργότερα. Έτσι, μπράβο. Από τη Μικρασία. Ναι, ναι. Και όταν κάποια γιαγιά μπορεί να σου έδωσε ένα αντικείμενο, το συνόδευε αυτό κάποια ιστορία. Ναι, ναι. Αυτό με έκανε να έχω κάτι μέσα μου που δεν μπορώ να το μοιραστώ με κανένα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και ένιωθα τόσο υποχρεωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους και επειδή το πρώτο μουσείο που μας παραχώρησαν τη χρήση του, θα συγκινηθώ, ήταν ένα τριώροφο και αυτοί όλοι οι ηλικιωμένοι που ήταν πρώτης γενιάς δεν μπορούσαν να ανεβούν τρεις ορόφους σκαλιά χωρίς ασανσέρ. Έλεγα, Θεέ μου, πώς θα τους δείξω εγώ τι τα έκανα αυτά τα κοιμήλια. Και τελικά, το 2015, έκανα μία έκθεση με θέμα την Πρίκα, τον Αραβόνα και τον Γάμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, με τα πι, με τα καροτσάκια, με τις πατερίτσες, είχαν φτάσει όλοι εκεί να δουν πού πήγαν αυτά που μας χάρισαν. Μετά που μας παραχώρησαν αυτό το κτίριο, δεν είναι μεγάλος χώρος. Δεν είναι για ένα μουσείο προσφυγικού ελληνισμού. Όμως και μόνο που είναι προσβάσιμος και έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να τα ξαναδούν και λέει «Αχ, αυτό είναι του παππού μου, αχ, εκείνο είναι της γιαγιάς μου». Και εγώ συγκινούμαι, αλλά και αυτοί, γιατί δεν θα πάει κάτι χαμένο. Έτσι. Και βλέποντας τα παιδάκια του σχολείου να έρχονται εδώ, λέω «Δεν είμαι εκπαιδευτικός, κάπως θα βρω έναν τρόπο». Και μόλις ακούν τις ιστορίες, τα ματάκια τους γεμίζουν και καθυλώνονται και λένε οι καθηγήτρες και οι δάσκαλοι «Μα πώς τα κάνατε έτσι και στέκονται σαν παναγίτσες εδώ πέρα». Δεν ξέρω το DNA, είναι αυτό. Ψά να μάθουν την δεν ιστορία ξέρουν τους. Τίποτε και όμως συγκινούνται. Θέλεις να μοιραστείς λοιπόν μαζί μας μία ιστορία από αυτές που έχεις ακούσει? Θέλουμε να φεύγουν οι άνθρωποι από εδώ να ξέρουν ότι δεν υπάρχει μίσος για το διπλανό λαό. Γιατί από τις αφηγήσεις που έχουμε ακούσει, πάρα πολλοί Τούρκοι βοήθησαν Έλληνες. Φυσικά. Έτσι. Τη δική μου τη μητέρα, στα 2 της χρόνια έμεινε ορφανή, τη μεγάλωνε Τουρκάλα. Όταν ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, στο καράβι, η Τουρκάλα από το κλάμα και τα λοιπά, έβγαλε τα σκουλαρίκια από τα αυτιά της και τα έβαλε στις μαμάς μου τα αυτιά, 7 χρόνων. Μεγάλωσα εγώ, έγινα έφηβη 14, έκτο παιδί της οικογένειας, δεν είχαμε την οικονομική άνεση. Λέω στη μητέρα μου, μαμά θα μου δώσει τα σκουλαρίκια σου για να βγω μια βόλτα να δείξω κι εγώ ότι κάτι έχω. Ήτανε σαν να τη χτύπησε κεραυνός. Έκλεισε τα αυτιά της και είπε, όχι ρίζα μου, αυτά η Τουρκάλα η μάνα μου εδώ και μετά. Μετά από 50 χρόνια θυμήθηκε τη μάνα της την Τουρκάλα. Αυτό δείχνει ότι οι λαοί μεταξύ τους δεν είχαν να μοιράσουν τίποτε. Στα όλα φταίει η πολιτική. Τα έχεις σε όλα αυτά είναι πολιτική. Έχει ένα, το άλλο είχε σπάσει, το έχει ο αδερφός μου, θέλω να το πάρω. Πρέπει να έρθει και αυτό στο μουσείο. Ναι. Αυτή η κοτσίδα εκεί που βλέπουμε είναι αληθινά τα μαλλιά? Είναι αληθινά και κόπηκε στο λιμοκαθαρτήριο του Πειραιά όταν ήρθαν οι άνθρωποι με την ανταλλαγή από την Καπαδοκία. Αυτή την κοτσίδα, μόλις την κόψανε στο λιμοκαθαρτήριο, η κυρία, η κοπέλα, έσκυψε και την πήρε κρυφά και την έβαλε στον κόρφο της, γιατί την εποχή εκείνη ήταν όλες οι κοπέλες με μακριά μαλλιά. Αν έβλεπες κάποια που είχε κοντά μαλλιά, σε παρέπεμπε σε τιμωρία ότι έκανε κάτι ανήθικο και την κουρέψανε. Τι έκανε η κοπέλα? Πήρε ύφασμα, το έκανε κορδελάκια, το έδεσε πάνω στην κοτσίδα της και την κοτσίδα τα κορδελάκια τα έδαινε πάνω στα κοντά μαλλιά. Και φορώντας μαντήλα δεν έδειχνε ότι είναι κουρεμένη. Αγάπη. Γιατί δεν ήθελε να τη δείχνουν με το δάχτυλο. Πολύ συγκινητικό. Μίλησέ μας για αυτά τα λευκά είδη που βλέπουμε μέσα. Μέσα στο υπνοδωμάτιο έχουμε νυχτικάκια. Πολύ ωραία λευκά, με κοφτό και έντιμα, με μπολερό, που σήμερα ο καθένας θα ήθελε να το βάλει. Και να σκεφτείτε, τα πήρα και ήταν σχεδόν καινούρια. Γιατί όταν ήρθαν εδώ, τους βάλανε να κατοικήσουν σε καπναποθήκες. Οι καπναποθήκες έχουν χώρους ενιαίους. Ναι. Αυτός ο χώρος έπρεπε να χωριστεί σε υποτυπώδη δωματιάκια, για να καθίσει κάθε οικογένεια. Με κοινή τουαλέτα, με νερό καθόλου, έπρεπε να πάνε από τις βρύστες της καβάλας να μαζέψουν νερό για να πληθούν. Πώς μπορείς τώρα με ένα σεντονάκι ή με μία κουβέρτα να χωρίσεις το χώρο που θα κοιμηθείς, να κάνεις τον τοίχο
και να φοράς εσύ αυτά εδώ τα κομμάτια και δίπλα να είναι άλλη οικογένεια με τους άντρες, με τα παιδιά. Έτσι, ναι. Ήταν ντρεπόντουσα. Οπότε... Και μείνανε στα μπαουλάκια τους σχεδόν αφόρητα. Άθικτα. Και έχουν τόσα πολλά ωραία πράγματα. Γύρω από το κρεβάτι στρώναμε όλα τα παιδιά για να κοιμηθούμε. Και πάνω ήταν οι γονείς. Mm. Το πρωί αυτό το δωμάτιο έπρεπε να γίνει χώρος υποδοχής. Μάζευαν τα στρωματάκια τους, τις κουβέρτες, τα μαξιλάρια σε μία γωνία, στηβάζανε το ένα πάνω στο άλλο και το βάζαν στη γωνία. Επάνω το σκεπάζανε με ένα πολύ όμορφο σεντονάκι, κοφτό, λευκό, γιατί έπρεπε και εκείνη η γωνία να είναι όμορφη. Ήταν νοικοκυρέοι όλοι οι άνθρωποι και ξαφνικά βρέθηκαν... Ναι. Χωρίς τίποτα. Αυτοί τώρα εδώ, όταν ήρθανε, ήταν μαθημένοι. Τα σπίτια είχαν τουαλέτες, μαμάδες και έλεγε η γιαγιά και εγώ και εμείς λέγαμε θα τα έχει χάσει η γιαγιά. Όταν πήγαμε στην πατρίδα της και είδαμε ότι είχε γίνει κρατητήριο το σπίτι της και μας επέτρεψαν και μπήκαμε. Ήταν η μαρμάρινη τουαλέτα. Είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι ήταν αλλιώς εκεί. Γι' αυτό ήρθαν εδώ και μας μαθαίνανε πώς να είμαστε καθαρές, πώς να αλλάζουμε τα εσώρουχά μας τακτικά. Αλλά οι ντόπιοι που δεν είχαν τουαλέτες, που δεν είχαν νερά στα σπίτια τους, έλεγαν, γιατί λένε στα παιδιά μας αυτοί να αλλάζουν τακτικά. Τι είναι τα παιδιά μας, παστρικές. Mm. Παστρικές λέγανε τις κοπέλες του δρόμου. Ναι, ναι. Πάντως, Ελένη, τα κοσμήματα εδώ που βλέπουμε μαρτυρούν την... Την αρχοντιά τους. Ναι. Ναι. Και θέλω να σας πω μία ιστορία για τον Πόντο, για τη Λευκή Πορεία Θανάτου. Έτσι ονομάστηκε η Λευκή Πορεία Θανάτου του Πόντου. Γιατί δεν τους σκότωσαν, τους στείλανε στην εξορία, μέσα στο δρόμο και πέθαιναν από το κρύο, από τη ζέστη, από την πείνα. Μία μητέρα ξεκίνησε στο δρόμο με τα παιδιά της. Όταν άρχισε να χάνει τη δυνάμεις της, πήρε βελόνα και κλωστή και έραψε κάτω από τις μαντήλες των παιδιών τα ονόματά τους. Εάν χαθούν, να κάποια μέρα και βρεθούν να ξέρουν ότι είναι αδέρφια. Κάθε παιδάκι που έμενε από γονείς, ορφανό, το πήγαιναν σε ορφανοτροφείο στη Σύρο και στην Κέρκυρα. Αυτά τα δύο τα κοριτσάκια που έφυγε η μαμά τους, το ένα που ήταν πιο μικρό, το πήρε ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, δεν είχε τη δυνατότητα να περπατήσει και το πήγε πρώτο εκεί. Πήγε μετά από 7 μήνες και το άλλο το κοριτσάκι. Δεν γνωριστήκανε. Έλεγαν, περάστε τώρα από εδώ και δέστε. Τα παιδάκια αυτά ήταν πιο μπροστά από εσάς. Σας θυμίζει τίποτε κανένα? Μήπως βρούνε κάποιους συγγενείς? Και κοιτάχτηκαν τα δύο και τότε σήκωσαν τις μαντήλες τους και είδανε ότι ήταν τα αδέρφια. Δεν γνωριστήκανε. Εμείς εδώ στην Καβάλα, κάτω από εδώ, από το Μουσείο Δρόμος, ονομάζεται Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, γιατί βοήθησε πάρα πολύ τα ορφανά. Νομίζω ότι ο Αμερικανός πάστορας, ο Τζένιξ, ναι, αυτός ήταν που έκανε πολύ σημαντικό έργο. Γενικά στα παιδιά και εκεί και σε σχέση με την αφύπνιση της ελληνικής κυβέρνησης για το τι συνέβαινε και τότε στα παράλια της Μύρνης. Και ο Χόρτον. Δεν είμαι φιλέλληνας που με λένε. Είμαι φίλος της αλήθειας. Μέσα από το προξενείο έβλεπε δαυλούς να φεύγουν από τα τουρκικά σπίτια στα ελληνικά. Δεν τους έχει αποδοθεί ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, η τιμή που θα τους αναλογούσε. Αυτός είχε φύγει από τη ζωή. Το 2009 καλέσαμε εδώ την κόρη του, την Νάνση Χόρτον, και τιμήσαμε στο πρόσωπό της τον πατέρα της. Και αυτό που κάναμε ήταν, μόλις γυρίσαμε από τη Σμύρνη και επειδή την περιμέναμε να έρθει, της φέραμε μια ανθοδέσμη αποξηραμένη, την αποξηραίναμε στη διαδρομή μας στο λεωφορείο για να της τη χαρίσουμε, που ήταν κάτι από τη Σμύρνη. Απίστευτο. Πω, Χριστέ μου. Όχι, Ελένη μου, φούσκωσες τις ψυχές μας, αλλά να είσαι καλά. Είναι σπουδαίο αυτό που κάνεις, γιατί και με αυτόν τον τρόπο κρατάμε ζωντανή την ιστορία μας, την το παρελθόν μας. Και μνημονεύουμε τους πρόγονούς μας και νομίζω ότι είναι και χαρούμενοι γι' αυτό που και γίνεται. Και μεταλαμβαδεύεται στη νέα γενιά. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη, ειδικά για τα παιδιά, πραγματικά. Είναι σπουδαίο αυτό που λέει. Χάρηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ χάρηκα που σας γνώρισε ο κορίτσι και εμείς. Και χάρηκα που εσένα, γιατί ήξερα ότι είσαι πόντι και σήμερα είσαι ένα... Δεν είμαι εδώ σήμερα. Επειδή έχουν τα καλατσέρια και τα τραγουδάει συνέχεια. Ναι, και εγώ δεν το έχω. Εντάξει. Όχι, εσύ χορεύεις. Να λύμας, να βάλιμας, η Τούρκη πόλη επέραν, επέραν το βασίλειο.
βασίλος καπελάνε αφεντία. Μυρολογούν τα έκκλησας, κλαίνε τα μοναστήρα. Κι αγιάνες ο Χρυσόστομος, κλαίει κλαίει κοπάτε. Μην κλαις, μην κλαις, αγιάνε μου, και μην τερνοκοπάσαι. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθε. Πια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να τραγουδήσω μαζί σας το τραγούδι αυτό. Μελίνα, είναι καταπληκτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Επιτέλους, κυρία Βαρβάρα, να μάθουμε πώς γίνονται αυτοί οι ξακουστοί περίφημοι κουραμπιέδες της Νέας Καρβάλης. Θες να κάνω μια βουτιά? Θέλεις! Τώρα έτσι όπως είμαστε. Να δω. Να δω, ρε. Πάμε μαγιό. Όχι, λέει. Δεν φοράει μαγιό, δεν μπορεί να πέσει. Θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά αυτή η συνάντηση. Πάντα οι αληθινές ιστορίες προκαλούν βαθιά συγκίνηση. Αυτοί οι άνθρωποι άλλαξαν για πάντα την πόλη και την πότισαν με το δικό τους πολιτισμό, τα έθιμα και τις γεύσεις τους. Λίγα χιλιόμετρα λοιπόν μακριά, στη Νέα Καρβάλη, η ψυχή της Καπαδοκίας και η γεύση της Μικράς Ασίας διατηρούνται ζωντανές. Επιτέλους, κυρία Βαρβάρα, επιτέλους δηλαδή, να μάθουμε πώς γίνονται αυτοί οι ξακουστοί περίφημοι κουραμπιέδες της Νέας Καρβάλης. Φτάνουν οι Έλληνες από την Καρβάλη της Καπαδοκίας, εδώ με την ανταλλαγή πληθυσμού που έγινε από το 22 και μετά, που έρχονταν. Εδώ η περιοχή λεγόταν Ακόντισμα, σωστά ναι, το λέω. Ναι. Και η περιοχή εδώ Ακόντισμα γίνεται η Νέα Καρβάλη. Ναι. Η συνταγή αυτή είναι από την Καπαδοκία. Από την Καπαδοκία. Ναι. Και υπάρχει μέχρι και σήμερα. Οπότε είμαστε εδώ, ναι, όλες αυτιά με τη Μελίνα. Να σας δείξουμε, να μας φτιάχνουμε τους κουραμπιέδες. Βεβαίως. Εδώ είναι έτοιμη η ζύμη μας. Ναι, έτσι. Επειδή δεν έχουμε εδώ το μίξερ. Τώρα δεν έχουμε μίξερ, αλλά θα μας πείτε. Ναι. Πώς φτιάχνετε? Τη δόση. Ναι. Είναι 450 γραμμάρια. 450. Αγελαδινό. Μάλιστα. 150 γραμμάρια άχνη. Άχνη, ναι. 900 γραμμάρια αλεύρι. Για όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις. Ναι. Και 400 γραμμάρια μυγδαλάκι. Για πείτε μας την εκτέλεση. Χτυπάμε 10 λεπτά το βούτυρο με την άχνη. Ναι. Ούτε 10 λεπτά το αλεύρι. Το χτυπάτε με το μίξερ, ε. Ναι. Σε αργή κίνηση. Γιατί εγώ όταν σε γρήγορη κίνηση. Δεν θέλει πολύ δυνατό χτύπημα κουραμπιάς, γιατί θα σκληρύνει. Ναι, ναι, ναι. Γρήγορη κίνηση θέλει το βούτυρο με την άχνη. Ναι, ναι. Μετά σταματάμε, βάζουμε το αλεύρι όλο μαζί και αρχίζουμε και ζυμώνουμε πολύ αργά. Μάλιστα. Και στο τέλος βάζουμε τα αμύγδαλα. Και το αμυγδαλάκι βλέπω, κυρία Βαρβάρα, μπόλικο. Ολόκληρο. Μπόλικο. Ναι, ολόκληρο. Με τη φλουδίτσα του. Ναι. Και ανάλωτο βέβαια, έτσι. Ναι, όχι, φυσικά. Λίγο ψημένο. Ξεκινάμε. Ναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι. Α! Α! Και να σας πω, κυρία Βαρβάρα, πολλούς κουραμπιέδες. Ναι, πάρα πολλούς. Βγάζετε. Ναι. Και δίνετε σε όλη την Ελλάδα. Και Ελλάδα και έξω, στην Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία. Α. Ναι. Αφού τους κόψουμε, ναι, λοιπόν, στρώνουμε μία λαδόκολα, βάζουμε πάνω τους κουραβιέδες και τους ψήνουμε, είπαμε,
Πόση ώρα τους ψήνουμε τους κουραμπιέδες μας? 20 με 25 λεπτά στους 220 βαθμούς. Μάλιστα. Έχω χρόνια να φάω κουραμπιέ. Να σκαρβάλεις, γιατί εγώ φτιάχνω ζύκους. Ναι, να βάλει όμως την άχνη. Ναι. Βάζουμε την άχνη. Θα φάω λίγο από σένα. Λίγο. Αχνίζουμε. Αχνίζουμε, δηλαδή ρίχνουμε την άχνη. Ναι, ναι. Πάνω, ναι. Και αφού τους αχνίσαμε τέλος πάντων, δεν έχει άλλο μέσα, κυρία Βαρβάρα, τελείωσε η άχνη, όλη τη βάλατε όλοι. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραία. Άντε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Όλες οι παραλίες της Καβάλας κάτι σημαίνουν για μένα. Ωστόσο, θέλησα να δείξω στη Μελίνα την αγαπημένη μου. Εδώ, σε αυτή την παραλία, έφεραν τα παιδιά μου για μπάνιο. Και τα φέρνω γενικότερα όταν ερχόμαστε η Καβάλα. Δεν σας λέω ποια είναι. Σιγά μην σας πω. Ναι, μην το πεις, γιατί αυτό θα σου έλεγα τώρα. Τι ωραία. Κοίτα πόσο ζεστά τα νερά. Έχεις βάλει τα πόδια σου μέσα, ναι. Να δεις. Είναι ζεστή η θάλασσα, παιδί μου. Θες να κάνω μια βουτιά? Θέλεις! Τώρα έτσι όπως έχω. Να δω, ρε. Θα σε ρίξω. Όχι, λέει. Δεν φοράει μαγιό, δεν μπορεί να πέσει. Πώς έτσι το αποφάσισες και πήγες στα Χανιά? Πάρα πολύ μου αρέσει αυτή. Για αυτόν τον λόγο, κοίτα. Για αυτή τη θάλασσα. Αυτή η θάλασσα με τράβηξε κοντά της. Αλλά και υπάρχει ένας άλλος λόγος που είναι πολύ πιο ισχυρός. Ότι οι Κρήτες με τους Πόντιους έχουμε πάρα πολλά κοινά. Φυσικά. Η Λύρα δεν σου θυμίζει τον Κεμετζέ? Ναι. Καλοκαίρι, τι θα κάνεις? Καλοκαίρι θα είμαι με το Στέλιο, το φίλο μας, το Ρόκο. Αχ, το από Στέλιο. Τη Λίμνο. Οι Λίμνος με τα Χανιά θα ενωθούν και θα κάνουμε βόλτα σε όλη την Ελλάδα. Γενικότερα, άσε την Κρήτη απ' έξω, ρε παιδί μου. Άσε την Καβάλα απ' έξω και πες μου. Ποια άλλα μέρη σ' αρέσει να πηγαίνεις διακοπές, ή χειμερινές ή καλοκαιρινές? Μ' αρέσει πάρα πολύ η Σκόπελος, τη λατρεύω. Α, Σποράδες. Σποράδες. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Βόλος, δηλαδή εκείνα τα μέρη μ' αρέσουν πάρα πολύ και πηγαίνω όποτε μπορώ και όποτε το μου πήγαινε. Πήλιο. Το Πήλιο το λατρεύω. Mm. Το λατρεύω το Πήλιο. Συνδυάζει είναι... και βουνό και θάλασσα. Ναι, και είναι οι κένταυροι εκεί πέρα που μου δημιουργούν, είναι και αυτή η μυθολογία. Μ' αρέσει ο τόπος να έχει κάτι έτσι μυστηριακό από κάτω, ξέρεις, να υπάρχει μια ιστορία, ένα story από κάτω. Και γιατί μου δημιουργεί, ξέρεις, εικόνες, φαντάζομαι. Τώρα, ας πούμε, την Καβάλα, την είδα με άλλη ματιά από τα δικά σου μάτια. Ναι. Κατάλαβες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Η επόμενη φορά που θα έρθω στην Καβάλα θα είναι τελείως διαφορετική. Θα ξέρεις που θα τους θα φάς. Θα έχω βάση, θα έχω μια παιδεία, θα έχω σωστά κάτι. Τα μέρη. Βέβαια. Ο χρόνος περνά γρήγορα όταν επιστρέφεις στα μέρη που περπάτησες ως παιδί και έχω ακόμη πολλά να πω και να δω με τη Μελίνα. Σας περιμένω λοιπόν αύριο για να συνεχίσουμε τη βόλτα στο παρόν και το παρελθόν της αγαπημένης μου Καβάλας. Ο Απόστολος Παύλος για πρώτη φορά μιλά για τον χριστιανισμό. Τελειώνοντας ο Παύλος το κήρυγμά του, απαιτεί το βάπτισμα ηλιδία
και ο Απόστολος Παύλος τη βαπτίζει στο σημείο αυτό. Δεν μιλάς όμορφα καθόλου. Να τα λέω στα ποντιακά. Εγώ μπορώ, ποιος θα τα καταλάβει μετά. Πες τα λίγο. Αφού χουλείται το Ελλάδα, πες και καίει καλά, ναι. Θα βάλω με τα κρεμμυδόπα, ναι. Πολύ να υδρώνε, να έρχονταν και μαλακώνε. Να υδρώνε, ναι. Ήθελα να τσακώνω με το βα, θα ταράζω ματά και θα σύρω ματά από πάνω.